Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή για να μαθαίνετε όσο γίνεται πιο σύντομα τα νέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μερίσματα από τις εισηγμένες εταιρείε για το 2020. Στο επίπεδο του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα προσεγγίσουν τα συνολικά μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίων των εισηγμένων το 2020. Έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα περίπου 51 εταιρείε και απομένουν ακόμα 100 εισηγμένε. Η παραπάνω εξέλιξη κρίνεται ικανοποιητική αν αναλογιστεί κανεί ότι η πανδημία μπορεί να επηρέασε πολλέ, αλλά οι αντοχέ των εισηγμένων είναι μεγάλε και μπόρεσαν όχι μόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να σώσουν τη χρονιά, αλλά και να διατηρήσουν τη μερισματική του πολιτική, επιβραβεύοντα του μετόχου τους. Μετόχους τους. Αν και μέχρι στιγμή οι εταιρείε που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα και μέρισμα δεν είναι πολλέ, ωστόσο οι αποδόσει που προσφέρουν δεν μπορούν να αγνοηθούν. Όπω έχουμε ξαναπεί, το χρηματιστήριο Αθηνών και οι εταιρείε που δίνουν μερίσματα είναι από τι υψηλότερε στον κόσμο. Επιπλέον αποτελούν και μια πρώτη εικόνα για το τι θα πρέπει να περιμένει η αγορά από τις εισηγμένες, οι οποίες είχαν στο μήνο καλή πορεία και έχουν ιστορικό διανομής μετρητών. Από πλευράς μερισματικής απόδοσης ξεχωρίζει ο ΟΤΕ με 5% καθώς έχει ανακοινώσει μέρισμα 0,68 ευρώ αναμετοχή, με τους αναλυτές να περιμένουν άλλα 0,35 με 0,40 λεπτά περίπου από την πώληση της ρουμανικής δραστηριότητας. Άρα, το συνολικό μέρισμα θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 ευρώ και η μερισματική μεικτή απόδοση να προσεγγίσει το 10%. Άνω του 4% είναι και η μερισματική απόδοση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει ανακοινώσει μέρισμα 0,6720 ευρώ αναμετοχή και σημειώνεται πως από τις συσυγμένες τράπεζες είναι η μόνη που δίνει μέρισμα κάθε χρόνο. Μια μικρή εταιρεία, η Γεύκα, έχει επίσης καλή μερισματική απόδοση 4% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της χρήσης 2020. Η πρώτη που έκοψε μέρισμα είναι η Ότο Ελλάς και αντιστοιχεί περίπου στο 3,5%. Είναι ύψους 0,23 ευρώ αναμετοχή και η αποκοπή του έγινε στις 4 Απριλίου. Ένα άλλη εταιρεία, η Titan, ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου, η οποία είναι αφορολόγητη και το 0,40 ευρώ αναμετοχή αντιστοιχεί σε 2,69%, ενώ έχει επίσης ανακοινωθεί και διαγραφή ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου. Πάνω από 2% είναι και η μερισματική απόδοση για τη μιτιλινέο, coca Coca-Cola και Παπουτσάνι. Ο Ολπ θα δώσει μέρισμα 0,40 ευρώ αναμετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε απόδοση 1,86% ανάλογη και η απόδοση για το μέρισμα των ελληνικών πετρελαίων, ύψου 0,10 ευρώ αναμετοχή. Η εισηγμένη θα δώσει το μικρό αυτομέρισμα παρά τι μεγάλε δημοσιευμένε ζημιέ που είχε στη χρήση του 2020. Η Βιοχάλκο θα δώσει ένα μικρό μέρισμα 0,02 ευρώ αναμετοχή που αντιστοιχεί σε απόδοση κάτω του 0,5%. Αλλά το ενδιαφέρον είναι στην Elva Halkor, η οποία θα δώσει μέρισμα σε μετρητά και μετοχές στη Genergy. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λεπτομέρειες. Η Senergy δεν θα δώσει μέρισμα. Μέρισμα έχουν ανακοινώσει επίση πω θα δώσουν οι εισηγμένε ΕΕΝΕΤ, ΑΤΡΑ ΕΔΑΚ και ΑΤΡΑ στα αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το ύψο του μερίσματος. Από την νέα Company, η οποία έχει δημοσιεύσει οικονομικό ημερολόγιο, αναμένεται επιστροφή κεφαλαίου. Ήδη από τις 20 εταιρείες που έχουν ανακοινώσει στο ύψος των μερισμάτων τους το 2021, η Ενέα, Coca-Cola, HBC, Βιορχάλκο, Ote, Titan, Τράστορ, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΕΙΔΑΠ, ΕΒΑΛ Χαλκόρ και Σαράντης θα μοιράσουν υψηλότερα ποσά σε σχέση με πέρσι. Οι πέντε τα ίδια, Μιτιλινέος, Τράπεζα της Ελλάδος, Ότο Ελλάς, Παπουτσάνης και Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας και οι 6 χαμηλότερα. Επιπροσθέτως, δύο εισηγμένες που πέρσι προχώρησαν σε χρηματικές διανομές, Βοιατζόγλου System και SNL Capital, δήλωσαν πως φέτος δεν θα πράξουν αναλόγως. Η πανδημία έπληξε κέρια τις επιδόσεις πολλών οικονομικών κλάδων. Ορισμένοι εξ αυτών διακρίνονταν για τα ψηλά τους μερίσματα, όπως ήταν τα δηληστήρια. Αρκετέ εταιρείε προχώρησαν πέρσι σε διανομέ ιδιαίτερα υψηλών ποσών, εκμεταλλευόμενε ότι η φέτο, κατ' εξαίρεση, οι μετόχοι του δεν θα επιβαρυνθούν φορολογικά με εισφορά αλληλεγγύη. Όλα δείχνουν πω όταν ολοκληρωθεί η χρονιά, θα έχουμε φτάσει σε μια μέση μερισματική απόδοση κατά πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με τα τραπεζικά επιτόκια, που είναι χαμηλότερα του 0,1%. Θα πρέπει να σημειωθεί επίση ότι τα κέρδη ορισμένων εταιρεών, όπω είναι α πούμε η ΕΙΔΑΠΗ ή η Τιτάν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από έκτακτε απομειώσει ενώ τα ελληνικά πετρέλαια προχώρησαν σε χρηματική διανομή προ του μετόχου του παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα που εμφάνισαν το 2020. Να αναφέρουμε επίση ότι στι 7 εισηγμένε εταιρείε κοινή ωφέλεια ΑΔΜΕ συμμετοχών ADAP, EIAF, OLP, OLF, OTE και DEE, οι 5 εξ αυτών έκλεισαν το 2020 με θετικό καθαρό ταμείο. Διαθέσιμα υψηλότερα το σύνολο των τραπεζικών του υποχρεώσεων, ενώ ο διακρίνεται για την πολύ ισχυρή ρευστότητα. Και στο συγκεκριμένο μέτωπο, τα πράγματα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται σημαντικά στην περίπτωση τη ΔΕΗ, καθώ υπήρχαν σοβαρά ζητήματα ρευστότητα έω και το 2019. Ειδικότερα, το 2020 έκλεισε με θετικό καθαρό ταμείο για την ΑΙΔΑΠ, μείον 82 εκατομμύρια για την ΕΙΑΤ. 60 εκατομμύρια για τον Όλπ και 105 εκατομμύρια για τον Όλφ. Παράλληλα, ο ΟΤΕ είχε δείκτη καθαρού δανεισμού μόλις στο 0,89 και η ΔΕΗ 3,71. Αυτά για τώρα. Τελείωσε το βιντεάκι μας. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Να έχετε μια καλή μέρα.